Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», που είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε να σχολιάζουμε τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία μας στέλνετε με email στην οθόνη που αναγράφετε, στην διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στην οθόνη σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις της αγαπητής Κατερίνας που δεν προλάβαμε στην περασμένη μας εκπομπή να τελειώσουμε. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Τι πιστεύουν οι Ορθόδοξοι περί αρπαγής Εκκλησίας και πού το στηρίζουν από τη Γραφή? Αγαπητή Κατερίνα, δεν θα αναφερθώ στο τι πιστεύουν οι άλλοι, γιατί προφανώς και πιθανόν μπορεί να κάνω λάθη για το τι πιστεύει ο άλλος. Όμως μπορώ να σου πω τις θεολογικές απόψεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα στο χριστιανικό εν γέννη κόσμο. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, οι χιλιαστές και οι αχιλιαστές. Οι αχιλιαστές είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τρεις μέρες, δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών, καθώς λέει και το σύμβολο της πίστεως προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, η Δευτέρα Παρουσία, καθώς λέει και το σύμβολο της πίστεως πάλι ενερχόμενο μεταδόξης, πάλι θα έρθει, και η τρίτη ημέρα που είναι η τελική κρίση, όπου ο Ιησούς Χριστός θα χωρίσει όπως ο ποιμένας τα πρόβατα εκ δεξιών και τα ερήφια εξ αριστερών, έτσι θα χωρίσει και ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εδόθη από τον Πατέρα, στον μοναδικό στον οποίον εδόθη από τον Πατέρα εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς, να χωρίσει τους πιστούς, τους Άγιους από τους άπιστους, τους αμαρτωλούς. Οι αχιλιαστές λοιπόν, η αχιλιαστική αυτή θεολογία υποστηρίζει ότι αυτές οι τρεις μέρες είναι μία ημέρα. Υπάρχουν αχιλιαστές και στην Ορθόδοξη και στην Καθολική και στη Διαμαρτυρόμενη Εκκλησία, που είναι οι τρεις μεγάλες εκκλησίες, οι δόγματα μέσα στο σημερινό χριστιανικό κόσμο. Υπάρχουν και οι χιλιαστές, αυτοί που πιστεύουν ότι άλλη είναι η ημέρα της Αναστάσεως των χριστιανών, άλλη είναι η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού επί της γης και άλλη είναι η μέρα της τελικής κρίσης που θα γίνει μετά τη χιλιετή βασιλεία, αφού δεθεί για χίλια χρόνια ο διάβολος και ελευθερωθεί εν τέλει, ώστε να πλανήσει και πάλι την οικουμένη όλη. Τώρα, γιατί εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς που λέγονται χιλιαστές, δηλαδή πιστεύουμε ότι είναι τρεις διαφορετικές ημέρες, η Ανάσταση των νεκρών, η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση. Πολύ σύντομα θα πω γιατί πιστεύουμε έτσι. Πρώτον, γιατί πιστεύουμε ότι δεν μιλάει παραβολικά καθόλου πλέον στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός όπως μιλούσε στην Παλαιά, που ήταν η σκιά των μελώντων, και μέσα από αυτούς τους παραβολισμούς της Παλαιάς Διαθήκης φανερωνόταν ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου. Στην Καινή Διαθήκη τα πάντα είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Δεν υπάρχει δηλαδή παραβολισμός, δεν υπάρχουν παραβολές, εκτός από αυτές τις παραβολές που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έλεγε για να κατανοήσουν όσοι έχουν ότα για να ακούσουν και όσοι έχουν οφθαλμούς για να δουν. Όμως, μέσα από το Λόγο του Θεού στηριζόμαστε, πολύ γρήγορα θα αναφερθώ, σε μερικά κριτήρια στα οποία πια πιστεύουμε ότι είναι τρεις τελείως διαφορετικές ημέρες. Πρώτον, το περιβάλλον. Το περιβάλλον
της αρπαγής της Εκκλησίας είναι τελείως διαφορετικό από το περιβάλλον της Δευτέρας Παρουσίας. Διαβάσαμε ότι το περιβάλλον της αρπαγής της Εκκλησίας είναι ότι οι άνθρωποι έτρωγον ήταν όπως τον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι έτρωγον έπινον ενήμφευον ενήμφευοντο και όπως τον καιρό του Λότ, οι άνθρωποι έτρωγον έπινον ηγόραζον επόλουν εφύτευον οικοδόμων. Δηλαδή υπήρχε μια ελευθερία, θα τολμούσα να πω, παρόλο που κατά τόπους θα υπάρχουν σεισμοί, θα υπάρχουν λοιμοί, θα υπάρχουν καταποντισμοί, θα υπάρχουν φόβητρα από τον ουρανό, τα αεροπλάνα και οι πύραυλοι κλπ. Αλλά δεν είναι παγκοσμιοποιημένα τα φαινόμενα. Εν γέννη παγκόσμια θα υπάρχει η δυνατότητα οι άνθρωποι να τρώνε, να πίνουν, να φυτεύουν, να πουλάνε, να αγοράζουν και να οικοδομούν κλπ. Αντίθετα, στην Δευτέρα Παρουσία, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον το 24 κεφάλαιο και το 29 εδάφιο. «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων», μια θλίψη που δεν έγινε απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ούτε πρόκειται να γίνει, και η οποία θα είναι τις τελευταίες μέρες της εφταετίας του Αντίχριστου, «ευθύς μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος, οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν». Θα γίνει ένας χαμός σε όλο το σύμπαν. «Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε θα θρηνήσουν πάσα εφυλές της γης, καθώς θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής». Άρα, την εποχή της Δευτέρας Παρουσίας θα υπάρχει θλίψη μεγάλη. Η οργή του Θεού θα αποκαλυφθεί στο έπακρον, σε οριακές καταστάσεις, ώστε και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Πού είναι οι άνθρωποι να έχουν μυαλό, να φυτεύουν, να οικοδομούν, να αγοράζουν, να πουλάνε? Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Τελείως διαφορετικό το περιβάλλον. Την περίοδο της αρπαγής της Εκκλησίας από την περίοδο της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στην αρπαγή της Εκκλησίας, η αρπαγή της Εκκλησίας αναφέρεται μόνο για τους χριστιανούς και μάλιστα τους έτοιμους, τους πιστούς. Δεν αναφέρεται για όλους τους ανθρώπους. Λέγει λοιπόν στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς την πρώτη ο Απόστολος Παύλος. «Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, οι χριστιανοί, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμεν προλάβει τους κοιμηθέντας, τους αποθανόντας σε Χριστό. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ μόνο θα αναστηθούν πρώτον, και έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα». Αλλά αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο για χριστιανούς. Αποθανόντας εν Χριστώ και ζώντας εν Χριστώ. Για κανέναν άλλον. Οι αποθανόντες θα αναστηθούν, καθώς λέει το σύμβολο της πίστεως, «προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν». Οι ζώντες δεν θα μεταμορφωθούν. Εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπικη. Με την αρπαγή που θα ξεκινήσει με το κέλευσμα του Θεού, με την εντολή του Θεού, με τη φωνή Αρχαγγέλου, «ιδού ο νυμφίος έρχεται», όπως λέγει στην παραβολή των 10 παρθένων, «εξέλθεται η συνάντηση αυτών», και τέλος με σάλπιγγα Θεού, όπου εν μια στιγμή και εν ρηπεί οφθαλμού, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, ταυτόχρονα δε εμείς οι ζώντες θέλουμε να αρπαχθεί, μεταμορφωθεί, εις απάντηση να αρπαχθεί, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία και τότε θα λάβει χώρα το γεγραμμένο κατεπόθιο θάνατο σε νίκη. Άρα λοιπόν πρώτον είναι το περιβάλλον, δεύτερον είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αρπαχθούν, όχι πια οι χριστιανοί, όλοι οι υπόλοιποι της Παλαιάς Διαθήκης και εσφαγμένοι της εφταετίας του Αντίχριστου. Θα αρπαχθούν, όπως λέγει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός του Ματθαίου και όχι μόνο, διαβάζω,
και θέλει, διαβάζω το 31 ΚΔ εκεί που διάβαζα και συνεχίζω, και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπικος φωνής μεγάλης και θέλουν στη συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Τότε θα αναστήσει, αλλά τους αγγέλους θα στείλει να παραλάβει ο Θεός, θα αναστήσει και όλους τους υπόλοιπους εκτός από τους χριστιανούς. Δηλαδή τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης και τους ανθρώπους που εσφαγιάστησαν ή εν τέλει και εν γέννη δεν έβαλαν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Αντίχριστου και τον Αντίχριστο. Και έτσι θα λάβει χώρα η πρώτη Ανάσταση για μεν τους χριστιανούς με την αρπαγή της Εκκλησίας, πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, πριν την εφταετία του Αντίχριστου, η δε λοιποί Παλαιάς Διαθήκης και εφταετίας του Αντίχριστου θα αρπαχθούν και αυτοί, αλλά από τους αγγέλους, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Και τότε όλοι μαζί θα βρεθούν στον ουρανό. Εκεί θα λάβει χώρα ο γάμος του Αρνίου, όπως περιγράφεται στο ΙΘ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και διαβάζω από το ΙΘ 6, και ο Σίκου, μάλλον από το 7, ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του Αρνίου και η γυναίκα ετοίμασε τον εαυτό της και δόθη σε αυτή να ενδυθεί βύσινον, καθαρόν και λαμπρόν, κάτασπρο, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Το νηφικό λοιπόν είναι τα δικαιώματα των Αγίων που λαμβάνουν μέρος στο γάμο του Αρνίου. Και λέγει προς εμέ γράψον, μακάρι και κλειμένη στον δείπνον του γάμου του Αρνίου, και λέγει προς εμέ, ούτε είναι οι λόγοι του Θεού οι αληθινοί. Άρα λοιπόν στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας θα παρευρίσκεται η νύμφη, που είναι οι αποθανόντες εν Χριστώ και οι αρπαχθέντες ζώντες χριστιανοί, αλλά και οι φίλοι του νυμφίου, οι προσκαλεσμένοι στο γάμο, που είναι όλοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι σωσμένοι μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου, επειδή δεν έβαλαν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Αντίχριστου. Μετά περιγράφεται με λεπτομέρεια η χιλιετής βασιλεία, ότι στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός, θα καταστρέψει τον Αντίχριστο και τους ψευδοπροφήτες στη μάχη του Αρμαγεδόνα, καθώς θα κατέβει με τα πάντων των Αγίων, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και ο διάβολος και ο σατανάς θα πολεμήσει τον ερχομό του Χριστού με την τεχνολογία και τα όπλα της εποχής εκείνης, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν νικάται από γήινα όπλα ή από ανθρώπινα όπλα ή από και όπλα του σατανά, αλλά θα πιάσει τον ψευδοπροφήτη και τον Αντίχριστο και θα εγκαινιάσουν τη λίμνη του πυρός, τη γέαινα του πυρός, την κόλαση που θα τους ρίξει μέσα. Το δε διάβολο και σατανά θα τον φυλακίσει για 1000 χρόνια με δεμένο, με δεσμούς σκότους, με αλύσεις σκότους, και θα επικρατήσει πια στη γη η βασιλεία του Χριστού επί της γης για 1000 χρόνια, όπου θα βασιλεύσει με ράβδο σιδηρά επάνω σε όλους τους ανθρώπους, και στο τέλος χιλιετίας θα λύσει το διάβολο ο Χριστός και θα πλανήσει πάλι ο διάβολος όλους τους κατοικούντας επί της γης, για να έρθουν σε πόλεμο και πάλι εναντίον αυτού που απέθανε και ανέζησε, του Ιησού Χριστού του Κυρίου των Κυρίων και του Βασιλιά των Βασιλιάδων. Και τότε θα έρθει η τελική κρίση. Θα παρέλθει η γη αυτή και η ουρανή αυτή. Νέα γη και νέους ουρανούς θα δημιουργήσει ο Θεός, όπου οι πιστοί πλέον Παλαιάς και Καινής Διαθήκης θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων, και οι αποθανόντες εν Χριστώ που έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και όλοι οι υπόλοιποι που έλαβαν μέρος στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σαν τον ποιμένα θα χωρίσει εκ δεξιών τα πρόβατα και εξ αριστερών τα αρνία, και στους μένουν εκ δεξιών θα πει: έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την βασιλεία την ετοιμασμένη για σας προ καταβολής κόσμου.
στους δε εξαριστερών που έλαβαν μέρος στη δεύτερη Ανάσταση που έγινε εκείνη τη στιγμή στην τελική κρίση, γιατί η πρώτη Ανάσταση είπαμε έλαβε χώρα πριν τη Δευτέρα Παρουσία, πριν την αρπαγή, με την αρπαγή πριν την εφταετία του Αντίχριστου για τους χριστιανούς και πριν τη Δευτέρα Παρουσία με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, στην τελική κρίση, μετά τα 1000 χρόνια που θα λυθεί και ο διάβολος, θα γίνει Ανάσταση όλων των υπολείπων, θα ανοιχτούν τα βιβλία και θα κριθούν κατά τα γεγραμμένα των βιβλίων όσα έπραξαν όλοι όσοι αναισθήθησαν στη Δεύτερη Ανάσταση και θα τους πει «Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρτο εξώτερον, το ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Και τότε θα έλθει η Νέα Ιερουσαλήμ, η πόλη στον εορτό ημών κατά Βένουσα εκ του ουρανού, όπου εκεί Θεός θα είναι ο παντοδύναμος, καθώς ο Ιησούς Χριστός θα υποταχθεί στον Θεό ώστε να γίνουν τα πάντα εν πάση, και στη Νέα Γη και στους νέους ουρανούς, στη Νέα Ιερουσαλήμ, θα υπάρχουν οι σεσωσμένοι, όσοι έλαβαν δηλαδή μέρος στην πρώτη Ανάσταση, μαζί με το αρνίον το εσφαγμένο. Και οι σεσωσμένοι θα βασιλεύουν με το αρνίον το εσφαγμένο εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτή λοιπόν είναι η θεολογία των χιλιαστών, η δική μας η πίστη, που θεωρούμε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι γραμμένο παραβολικά, αλλά είναι ένα αυτό το ναι και ένα αυτό το αμήν. Πάμε και στην τελευταία σου ερώτηση, αγαπητή Κατερίνα. Στην Αποκάλυψη αναφέρεται η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Αφού ο Χριστός δεν αναφέρει χρονολογίες, ούτε μετράει το χρόνο με ανθρώπινη λογική, πώς γνωρίζουμε ότι πρόκειται όντως για 1000 έτη και δεν μιλάει συμβολικά όπως πιστεύουν οι Ορθόδοξοι? Πρώτα-πρώτα, κατ' επανάληψη, ο Θεός μέσα στο λόγο του μιλάει με χρονικά διαστήματα ανθρώπινα. Παραδείγματος χάρη, είπε ότι σε 70 χρόνια, όταν απέστειλε σε εξορία το λαό Ισραήλ για την ειδωλολατρεία του στη γη των Χαλδαίων, τους υποσχέθηκε ότι σε 70 χρόνια θα τους επιστρέψει. Και τους επέστρεψε. Ακόμη λέει, μάλλον σε πάρα πολλά σημεία, να μην αναφερθώ, αλλά ας αναφερθώ μόνο στο Δανιήλ, όπου αναφέρονται οι χρόνοι και οι καιροί που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Γιατί έχει προσδιορίσει ακριβώς μέσα στο Λόγο τον Άγιο, στην Παλαιά Διαθήκη. Πότε θα γεννηθεί, θα το δούμε. Πώς θα γεννηθεί από Παρθένο, τη Μαρία. Πού θα γεννηθεί, στη Βηθλέμ. Αλλά ας δούμε τώρα το πότε θα γεννηθεί. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο του Δανιήλ, από τον προφητικό λόγο. Και από το 24 εδάφιο. 70 εβδομάδες διορίστησαν επί των λαών σου, επί την πόλη την Αγίαν σου, δια να συντελεστεί η παράβασης και να τελειώσω είναι αμαρτία και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Και εξηγεί, αφού μιλάει για την τελική παράβαση του λαού Ισραήλ, που όπως θα δούμε θα λάβει χώρα την τελευταία εβδομάδα, εκεί όπου ο λαός Ισραήλ θα, επειδή ο Θεός θα εκχέει πνεύμα χάριτος και εισιών, θα αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι Αμεσσίας και θα δεχθούν αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν, και τότε θα έλθει ο αγιασμός στο λαό Ισραήλ. Όμως χρονικά αναφέρεται λέγον, γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, που αυτό έγινε το 444 με διαταγή από τον Πέρση βασιλιά προς τον Νεεμία να πάει να οικοδομήσει τα τείχη και την Ιερουσαλήμ. Και το 444 ακριβώς εγγράφει αυτή η διαταγή. Το ξαναδιαβάζω. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως Χριστού του Ηγουμένου θέλουν συνήθως 7 εβδομάδες και 7 εβδομάδες 62.
εν συνόλο 69 εβδομάδες ετών. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος και μάλιστα εν καιρή στενοχωρίας, όπως έγινε με τον Νεεμία τότε την εποχή εκείνη. Και μετά τας 62 εβδομάδας εν συνόλο 69, θέλει εκοπεί ο Χριστός, πληνουχή διέ αυτόν, άρα σε 69 εβδομάδες έχει αφήσει μία εβδομάδα ο Θεός για το λαό Ισραήλ, που είναι η εφταετία του Αντίχριστου. Σε 62 εβδομάδες, σε 69 εβδομάδες θα σταυρωθεί ο Χριστός. Και μάλιστα 69 εβδομάδες είναι 483 χρόνια. Αν μάλιστα τα λογαριάσουμε με 360 ημέρες το χρόνο όπως ήταν τότε και όχι 365,25 που είναι μία μέρα ανά δίσεκτο έτος, 4 χρόνια, τότε βγαίνει 476 χρόνια, που αν αφαιρεθούν από τα 444 π.Χ. φτάνουμε περίπου στο 32 με 33 μετά Χριστό. Επακριβώς δηλαδή έχει προσδιορίσει τους χρόνους και τους καιρούς ο Χριστός, ο Θεός όπου θέλει. Δεν είναι σε εμάς, αυτόν είναι. Το 32-33 π.Χ. μετά Χριστό σταυρώθηκε και εκόπη. Περνάει την περίοδο της Χάριτος που δεν αφορά καθόλου το λαό Ισραήλ και συνεχίζει. Και ο λαός του ηγουμένου ως της θέλει ελθεί, του ηγουμένου που είναι ο Αντίχριστος, γιατί αυτός θα ηγείται τις εφταετίες του Αντίχριστου, θα το δούμε, και ο λαός του ηγουμένου ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη, την Ιερουσαλήμ και το Αγιαστήριον, και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την Διαθήκη σε πολλούς εν μια εβδομάδα, την εβδομάδα του Αντίχριστου, την 70η, την οποία έχει προσδιορίσει για το λαό Ισραήλ. 69 από τις εξελεύσεως της προσταγής για να χτιστεί το τείχος της Ιερουσαλήμ, μέχρι το 32, από το 444 μέχρι το 32-33 μετά Χριστό που σταυρώνεται ο Χριστός, δεν βλέπει ο Δανιήλ καθόλου την περίοδο της Χάριτος του Χριστού και κατευθείαν πηγαίνει στην τελευταία εβδομάδα, στα τελευταία 7 χρόνια. Και θα στερεώσει ο Θεός τη Διαθήκη σε πολλούς, όχι μόνο στο λαό Ισραήλ που θα εκχέει Πνεύμα Χάριστος και οικεσιών, αλλά και σε όχλους πολλούς από κάθε φυλή, γλώσσα, χρώμα, σε όλους τους ανθρώπους, όχλος πολλής. Θα πιστέψουν τότε στο κήρυγμα που δεν θα είναι, του Ευαγγελίου που δεν θα είναι πια έτσι πως κηρύτεται στην περίοδο της Χάριτος που λέγει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, αλλά θα είναι στην περίοδο του νόμου των 7 ετών των τελευταίων που θα λέει όποιος δεν βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και δεν προσκυνήσει την εικόνα και τον Αντίχριστο αυτός θα σωθεί. Και το κήρυγμα το κάνουν άγγελοι τα τελευταία 3,5 χρόνια και τα πρώτα 3,5 χρόνια οι δύο προφήτες εκ του λαού Ισραήλ. Αλλά αναφέρεται κατ' επανάληψη σε χρονικά περιθώρια ο Λόγος του Θεού. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά να προχωρήσουμε γιατί έχει περάσει η ώρα μας. Αφού λοιπόν ο Χριστός δεν αναφέρει χρονολογίες, ούτε μετράει το χρόνο με ανθρώπινη λογική, πώς γνωρίζουμε ότι πρόκειται όντως για 1000 έτη και όχι ότι μιλάει συμβολικά όπως πιστεύουν οι Ορθόδοξοι? Το γνωρίζουμε γιατί υπάρχει γεγραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δευτέρα και είναι πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσουμε, στο 3ο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο. Διαβάζω για την μία μέρα του Κυρίου που είναι 1000 χρόνια. «Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρά Κυρίου μία ημέρα είναι ως 1000 έτη και 1000 έτη ως μία ημέρα μία». Απόλυτη περιγραφή. Μη σας διαφεύγει. Μην ξεφεύγει της προσοχής σας. Μη σας λανθάνει ότι παρακυρίου είναι μία μέρα, αλλά εξηγεί παρακάτω, 1000 χρόνια ανθρώπινα. Και εξηγεί. «Δε βραδύνει λοιπόν ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσ λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για μας. Μη θέλουν να πολεστώσει κάποιοι, αλλά πάντες να έλθουν εις μετάνοια. Θέλει δε έλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή». Ποια είναι η μεριαρπαγή της Εκκλησίας? Καθώς λέει και ο Λόγος του Θεού, προσεύχεστε, αγρυπνείτε, προσέχετε, γίνεστε έτοιμοι.
Γιατί καθόλου όραν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Εξέφνης. Σαν παγίδα θα πέσει επάνω σε όλους τους ανθρώπους η μέρα εκείνη. Δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε τη γενεά. Είναι άλλο ένα σημείο που μιλάει για χρόνια. Δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ξέρουμε τη γενεά η οποία κατά πάσα πιθανότητα αρχίζει με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948, κατά πάσα πιθανότητα, και τελειώνει, εάν θεωρήσουμε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι 70, καθώς μας βεβαιώνει πάλι ο Λόγος του Θεού, και νευρωστία 80, άρα και αν πράγματι ξεκινάει και ζούμε στην τελευταία γενεά, που τα σημεία είναι φανερά πια, δεν μας αφήνουν περιθώρια να πούμε αμφισβήτησης, όλα τελειώνουν. Τα πάντα έχουν έρθει σε αδιέξοδο. Από οικονομικής απόψεως, πεντακάθαρο τις έσχατες ιδίως αυτές οι μέρες. Από κοινωνικής απόψεως, από πολιτικής απόψεως, από περιβαντολογικής απόψεως. Όλα είναι σε αδιέξοδο. Από θρησκευτικής απόψεως. Δεν ξέρουν πού να πιστέψουν οι άνθρωποι. Θρησκείες άγριες, σκληρές. Οι άθεοι πολλαπλασιάζονται. Όλα σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό τι λέει και ο Κύριος μας για μας. Μη φοβόσαστε, μην ταράζετε η καρδιά σας, μην αγωνιάτε. Εις τον Θεόν πιστεύετε και σε με πιστεύετε. Στην οικία του Πατρός μου υπάρχουν πολλά οικήματα, έτοιμα. Αν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα. Αλλά υπάρχουν έτοιμα οικήματα από το Θεό για τους πιστούς που θα αρπαχθούν είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας από τον Χριστό είτε με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Και εγώ πάω να σας ετοιμάσω τώρα το δικό σας τόπο. Καθένας από εσάς εκεί να μείνει και να περιμένει για να έλθει να τον παραλάβει ο Θεός. Άρα λοιπόν, ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βέβαια, την ημέρα και την ώρα δεν την ξέρουμε. Ούτε εμείς, ούτε ο Υιός του ανθρώπου. Μόνο παντοδύναμος Θεός. Και εξηγεί. Διαβάζω πάλι. 10 εδάφιο. Θέλει ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα έρθει ως κλέπτης ενικτή. Από εκεί και πέρα παίρνει μια τάξη τα πράγματα. Είναι 7 χρόνια, 3,5 ο Αντίχριστος επί της γης με εξουσία επί της Ευρώπης. Τα πρώτα 3,5 χρόνια, τα δεύτερα 3,5 χρόνια που εξελίσσεται πια πλήρως η οργή του Χριστού, του αρνίου του εσφαγμένου. Τρομακτικά χρόνια θλίψης που δεν έγινε ούτε πρόκειται να γίνει. Μετά είναι η Δευτέρα Παρουσία, μετά είναι η Χιλιετής Βασιλεία, μετά είναι η τελική κρίση. Και μετά η αιώνια ζωή. Όλα έχουν μια τάξη. Γι' αυτό και για τα 1000 χρόνια τι λέει ο Λόγος του Θεού. Που δεν πρέπει να μας ξεφεύγει από την προσοχή μας ότι μία μέρα είναι 1000 χρόνια παρά Κυρίου. Θέλει ελθεί λοιπόν η μέρα του Κυρίου. Ως κλέπτης ενικτή η μέρα του Κυρίου. Η χιλιετής ημέρα του Κυρίου. Ως κλέπτης ενικτή έτσι θα ξεκινήσει. Και πώς θα τελειώσει. Κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θα διαλυθούν και η γη και τα εναυτή έργα θα κατακαούν. Πότε? Στην τελική κρίση. Όταν νέα γη και νέοι ουρανοί θα έρθουν, γιατί οι παλαιοί ουρανοί και η παλαιά γη θα καταστραφούν. Μάλιστα, με πάταγο πειρακτούμενα τα στοιχεία θα διαλυθούν και η γη και τα εναυτή έργα θα κατακαούν. Αλλά μας περιγράφει ότι αυτή η μέρα του Κυρίου είναι μία μέρα για τον Κύριο, 1000 χρόνια ανθρώπινα. Και άλλα πολλά, αγαπητή Κατερίνα, θα μπορούσαμε να πούμε για τα χρόνια με τα οποία και μετράει ο Θεός, αλλά νομίζω ότι καθώς η ώρα μας πέρασε, είπαμε πάρα πολλά, πιστεύω ότι να είναι σαφή, να είναι αποδεικτικά και εν πάση περιπτώσει, και αν κάτι δεν καταλάβουμε, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει το ταμείο μας, υπάρχει το δωμάτιο της προσευχής μας, όπου μπορούμε να μπούμε μέσα,
να προσευχηθούμε και να πούμε «Χριστέ μου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, φανέρωσέ μας το σχέδιό σου», γιατί δεν θέλουμε να περπατάμε στο σκοτάδι, αλλά θέλουμε να έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, σαν λίχνο φέκοντα, για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, τι μας περιμένει και πού βρισκόμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητή Κατερίνα, και για τα ωραία αυτά ερωτήματά σου που μας έδωσε την ευκαιρία μια φορά ακόμη να αναφερθούμε για τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Σου ευχόμαστε ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια εσένα κατά πάντα, πάντοτε, αλλά και όλους να μας ευλογεί ο Θεός με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια για του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας.